Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχουμε κάνει. Με το φακό του Καλύπνο Νιού καλέσαμε τον Αντώνη το Σπανό. Γιατί, γιατί πληροφορηθήκαμε ότι πήρε μέρο με μία ομάδα παιδιών όπου κατάφερε πολλά πράγματα και μάλιστα πήρε και πολλά βραβεία. Δύο βραβεία. Ναι, η στη Γενική ναι. και πρώτη στην λοιπόν, Διοργάνωση αποστολή. Πάρα πολύ ωραία. Έλα λοιπόν τώρα Αντώνη μου να μας πεις τι ακριβώς είναι αυτό που χαιρόμαστε πάρα πολύ, που καλύμνει, ε, ναι, ε, 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 βραβεύονται και όλα αυτά. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και για μας και θέλουμε να μάθουμε ακριβώς τι έχεις κάνει. Ε, όλα ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια, όπου ε, αφού είχα συμμετάσχει σε έναν προηγούμενο διαγωνισμό της NASA, ε, ένα παιδί με προσέγγισε με σκοπό να φτιάξουμε μια ομάδα ε, που να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Τρία χρόνια... τι? Ε, διαπραγματεύεται συνθήκες ε, στη γη, αλλά ουσιαστικά διαπραγματεύεται τη γεωγραφία του Άρη και προσωμιώνει πεδιάδε mm. ε, ε, και φαράγγια και ηφαίστεια εκεί πέρα. Οπότε πρέπει να φτιαχτεί ένα διαστημικό mm. όχημα το οποίο να έχει μια συγκεκριμένη αποστολή ε, εκεί πέρα πάνω. Εμείς το δουλεύαμε τρία χρόνια. Ε, τώρα τον, τελευταίο, τον τρίτο χρόνο καταφέραμε και βρήκαμε χρηματοδότηση για να το υλοποιήσουμε mm. κανονικά. Εκεί πήγαμε το Σεπτέμβριο στην Πολωνία και βγήκαμε 7η στη Γενική. Ε, είχαμε προκριθεί ήδη γιατί από τις, ε, ε, υπάρχει φάση η οποία αξιολογείται το σχέδιο. Οπότε στις 54 ομάδες βγηκαμε βγήκαμε πάλι 7η. Ε, προκριθήκαν οι 25 ναι. και στην, ήταν, ήταν, ήταν αυτή ο, ο διαγωνισμό. Βγήκαμε στη βαθμολογία. Με πολύ μικρή διαφορά από του 5. Ναι. Και α, πήραμε το πρώτο βραβείο στην. Μπράβο. Σου. Λοιπόν, έχουμε, εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Θέλω λίγο όμω να με εξηγήσει πόσοι, όταν λέτε ήσασταν μια ομάδα, πόσοι ήσασταν. Ξεκινήσαμε από 10 άτομα ναι. και τώρα έχουμε φτάσει γύρω στα 100 άτομα φοιτητέ ναι. με τα πτυχιακή διδακτορική. Ε, Τι ακριβώ σπουδάζει. Εγώ έχω τελειώσει πληροφορική και τη επικοινωνία στην Αθήνα και τελείωσα και έκανα με το πτυχιακό στο, πτυχιακό στο, 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 Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ε, αυτό... Τώρα όλο αυτό πώς, πώς το συλλάβατε και άρχισατε να κάνετε και έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ένας διαγωνισμός που τρέχει χρόνια. Απλά στην Ελλάδα εδώ δεν ήταν διαδεδομένος. Δεν ήταν γνωστός. Και πώς. είπαμε ναι. γιατί να μην συμμετάσχουμε. Ε, κυνηγήσαμε να βρούμε μια αιγίδα από πολυτεχνία ναι. ε, ανά τη χώρα. Ε, τελικά μας την έδωσε το, το, το Μητσόβιο. Ναι. Και... Αυτά. Και πήγατε Πολωνία. Πήγαμε Πολωνία, ναι. ναι, με δικά μας έξοδα <laughs> τα μισά. <laughs> <laughs> ε, και καθίσαμε τρεις μέρες, διαγωνιστήκαμε και φέραμε το αποτέλεσμα που φέραμε. Και μετά λοιπόν από αυτό το πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα που φέρατε, σε προσέγγισαν κάποιοι, έγινε κάτι άλλο, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να κάνεις και άλλα πράγματα. Ε, κάνουμε και ναι. άλλα πράγματα, και εγώ κάνω άλλα πράγματα. Η ομάδα συνεχίζει για το 2024, ετοιμάζεται. Εγώ εδώ στην Κάλυμνο θα κάνω μαζί με την κυρία Γεωργία Τσεριγότη ναι. μια λέσχη προγραμματισμού, Είναι ναι, στο πράγμα. δεύτερο γενικό λύκειο. Ναι. Περιμένουμε να μαζευτούν παιδιά για να κάνουμε το μάθημα. Θα είμαι εγώ και άλλο ένα παιδί ε, καθοδηγητές, εθελοντικά. Ε, αυτά... Ε. Μπράβο, δηλαδή χαιρόμαστε πολύ γιατί έχουμε πολύ σπουδαία μυαλά στην Κάλυμνο yeah. και είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που μας λες. Μπράβο σου, συγχαρητήρια okay. και μακάρι να προχωρήσετε γιατί και η κυρία Τσιριγότη είναι πολύ δραστηρία καθηγήτρια, mm. εξαιρετική και θα βοηθήσετε και άλλα παιδιά. Ναι, Έτσι, έχουμε δεν ναι, έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν με την κυρία Τσιριγότη, είχαμε ξεκινήσει μαζί ένα στέμπριν πριν φύγω από την Κάλιμνο για Αθήνα. Και εντάξει, ελπίζω στη συμμετοχή των παιδιών να, να δουν την αξία τα καινούργια. Αν του μιλήσει, εσύ θα καταλάβουν και υπάρχουν παιδιά που έχουν έτσι μεγάλη, μεγάλη. Ναι, παιδιά. είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί το Coder Dodge, όπω λέγεται, έχει σκοπό και αυτό να γραφτεί κώδικα που θα τρέξει στο διαστημικό σταθμό επάνω. Ναι. Οπότε ε, τα παιδιά μπορούν να. και Συνόμαστε... με το διάστημα τώρα, ε. Ναι Δεν, ναι. <laughs> Δεν μα φτάνει καλή. Ε, εντάξει. <laughs> Ωραία. Μπράβο. Ε, συγχαρητήρια, θερμά. Ευχαριστώ. Έχουμε να σου πούμε να πηγαίνει ακόμα πιο ψηλά και κάθε φορά που γίνεται κάτι θέλουμε να μα ενημερώνει. Να ναι, ενημερώνουμε και εντάξει, εμείς. Και... Έλα, ναι, και εμεί. Εντάξει, ντρέπομαι και. δεν δεν ντρέπεσαι καθόλου. Να μην τρέπεσαι. Όλα αυτά τα μυαλά, τα πολύ σπουδαία, είναι πολύ σεμνά. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμεί θέλουμε απλώ να μαθαίνουμε. Δε, Δεν να, ναι. μαθαίνουμε να μαθαίνουμε και να μαθαίνουν και οι καλήμοι ότι έχουμε πολύ σπουδαίου νέου μαθητέ καταπληκτικού. Hey, <laughs> ναι. να σε <είσαι> καλά. <laughs> μπράβο. <laughs> χαρητήρια πολλά. Yeah.